Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, Ειρήνη, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Είναι υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης των διαδικασιών. Ο υφυπουργός είναι μαζί μας. Κύριε Γεωργαντά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε ακουρατές σας. Κύριε Γεωργαντά, είμαστε εδώ στο Radio North, είμαστε η μισή από το στούντιο και η άλλη μισή από το σπίτι, γιατί και εμείς συμμορφωνόμαστε με τα μέτρα τα περιοριστικά. Εσείς είστε σπίτι, είστε στο Υπουργείο, καταρχάς πού βρίσκεστε? Είμαι στο Υπουργείο και εγώ άλλοτε δουλεύω από το σπίτι και άλλοτε από το Υπουργείο. Σήμερα είμαι στο Υπουργείο. Κύριε Γεωργαντά, θέλω να μας δώσετε λίγο μία εικόνα του πώς λαμβάνει η κυβέρνηση τη στάση των Ελλήνων. Έχουν συμμορφωθεί οι Έλληνες στα περιοριστικά μέτρα τα οποία έχουν τεθεί? Κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι σήμερα κάποιες εικόνες που είδαμε στα τηλεοπτικούς δέκτες μας ανησύχησε όλους. Μας ανησύχησε όλους γιατί ενώ η κυβέρνηση έχει φροντίσει νωρίτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών, γιατί δεν είναι κυβερνητικές επιλογές κάποια πράγματα, είναι, καταλαβαίνετε, η υλοποίηση των υποδείξεων των επιστημόνων και των ειδικών. Προχωρήσαμε λοιπόν σε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θεωρούσαμε ότι θα είναι τα καλύτερα για να μπορέσει να μην έχουμε διασπορά του ιού στον πληθυσμό. Αυτό φαίνεται ότι μέχρι τώρα λειτουργεί. Όλα όμως δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καμία στιγμή. Δεν πρέπει να αισθανθούμε ότι εμείς πάμε καλά και άρα μπορούμε να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις και να μην συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις. Η εικόνα σήμερα έξω από τις τράπεζες ήταν πραγματικά έτσι απογοητευτική. Αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί πρέπει να απογοήτευσαν το σύνολο του πληθυσμού, το οποίο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες έχει αυτοπεριοριστεί, προσπαθεί να συμμορφώνεται και νομίζω ότι απαξιώνει την προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού. Και πρέπει όλοι να αναθεωρήσουμε πρώτα εσωτερικά τη στάση μας και την προσέγγιση μας στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει και τα μέσα και τον τρόπο να αυστηροποιήσει αν χρειαστεί τα μέτρα. Αυτό είναι πάνω στο τραπέζι, έχει ανακοινωθεί ότι όταν χρειαστεί να γίνει θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα από όλα αυτά χωρίς τη συνεργασία των πολιτών. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Γεωργαντά, να υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους? Προφανώς κάτι έχουν να διευθετήσουν και βρίσκονται έξω από τις τράπεζες. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, τι μπορεί να γίνει, γιατί σε όλους έχουν προξενήσει αρνητική εντύπωση αυτές οι εικόνες? Κοιτάξτε λίγο, να σας πω, επειδή μίλησα και με ανθρώπους τράπεζο υπαλλήλους. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του πληθυσμού που μετακινήθηκε άσκοπα σήμερα προς τις τράπεζες. Οι περισσότεροι, και δυστυχώς είναι μια κατάσταση που τη βιώνουμε, είναι ηλικιωμένοι που πήγαν απλά να κάνουν ενημέρωση του δουλειαρίου τους για να διαπιστώσουν πράγματι ότι μπήκε η σύνταξή τους. Είναι μια κακή συνήθεια από μια ανασφάλεια την οποία αισθάνονται οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι, κατανοητοί μέχρι ένα σημείο κάτω από άλλες συνθήκες, την οποία έχουν και τώρα, και ουσιαστικά δεν πήγανε και τραπεζική συναλλαγή. Άλλωστε, οι τραπεζικές συναλλαγές μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό μπορούν και γίνονται από το ATM μέχρι 400 ευρώ. Και αυτό νομίζω έγινε 500. Και αυτό θεσπίστηκε ακριβώς για να τους αποθαρρύνει από το να πηγαίνουν στον Κισέ. Στον Κισέ θα πας όταν έχεις να κάνεις μια τραπεζική πράξη, το λέει και ο νόμος, το λένε και οι περιορισμοί, που δεν μπορείς να την κάνεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τότε θα πας στον Κισέ, στον υπάλληλο της τραπέζης. Τότε θα μπεις μέσα στο κατάστημα της τραπέζης. Αλλιώς θα την κάνεις ή ηλεκτρονικά για όσους μπορούν, που ευτυχώς είναι μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τις κάνει ηλεκτρονικά, ή στο ATM. Τώρα, το να κάνεις, καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή ενημέρωση του βιβλιαρίου σου και να είσαι στην ουρά στημένος 2 ώρες, ίσως αυτό είναι και μια αφορμή για να βγεις και έξω, βέβαια. Αλλά παρά τα αυτά, είναι εκτός του νόμου και εκτός του πλαισίου το οποίο θέσαμε, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Αυτή τώρα αξιολογείται ως άσκοπη από εμένα, θα μου επιτρέψετε να πω. Και νομίζω εμείς πάλι ως κράτος και ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο έχω την τιμή να βρίσκομαι μαζί με 2 άλλα πολύ άξια πολιτικά στελέχη, προσπαθούμε να διευκολύνουμε τον κόσμο για να διεκπαιρεώσει όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις γίνεται από το σπίτι του. Δηλαδή, ανεβάσαμε το GovGR να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, στο οποίο δίνουμε τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξοδότησης, που μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα στο σύστημα αυτό και με τους κωδικούς του τάξη NET, να μην χρειάζεται η φυσική του παρουσία στο ΚΕΠΗ στην αστυνομία για να κάνει τις 2 αυτές πράξεις. Μόνο και μόνο για να αποφύγουμε τον συγχρονισμό των ανθρώπων. Όταν λοιπόν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια σημαντική και όντως έχουμε 40.000 επισκέψεις αυτές τις 10 μέρες στην υπεύθυνη δήλωση και στην εξοδότηση του gov.gr, δεν μπορεί μετά να πηγαίνουν άνθρωποι για να κάνουν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης ή να πηγαίνουν απλά για να ενημερώσουν το βιβλιάριό τους. Απαξιώνεται συνολικά όλη η προσπάθεια του ελληνικού λαού. Νέα μέτρα, κύριε Γεωργαντά, πιο αυστηρά σκέφτεται η κυβέρνηση να επιβάλλει?
για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι βρίσκεται πάνω από τα προβλήματα. Μάλλον βρίσκεται πάνω από τα προβλήματα και ένα βήμα νωρίτερα από τη στιγμή που πρέπει αυτά να θεσπιστούν, τα θεσπίζει ακριβώς για να προλάβει αρνητικές συνέπειες. Νομίζω λοιπόν ότι αξιολογούνται όλα. Υπάρχουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα αρμόδια όργανα τα οποία θα αποφασίσουν περί αυστηροποίησης. Οι δυνατότητες υπάρχουν, ελπίζουμε να μην χρειαστούν να αξιοποιηθούν, αλλά αυτό θα κριθεί από άλλους αρμοδιότερους εμού. Κύριε Γιωργαντά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είδαμε ότι κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά στο θέμα αντιμετώπισης και στη διευκόλυνση βέβαια των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Υπήρχε δηλαδή πλάνο από πριν που θα έβγαινε σταδιακά αν δεν είχαμε αυτό το έκτακτο περιστατικό, γιατί ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει πολύ να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γενικά τις ηλεκτρονικές ή ψηφιακές πλατφόρμες, προκάλεσε αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια πολύ σοβαρή προεργασία όλους τους προηγούμενους μήνες. Είχαμε ήδη κάποιες εφαρμογές είχαμε δώσει στη χρήση από τον κόσμο, αλλά κάποια πράγματα τα τρέξαμε περισσότερο γιατί ο χρόνος πύκνωσε. Οι ανάγκες μείναν μεγαλύτερες και έπρεπε να τα απεξέλθουμε. Το gov.gr, το οποίο δίνει μεγάλες δυνατότητες διεκπαιρέωσης υποθέσεων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή από το κινητό του καθενός, ήταν προγραμματισμένο να ανέβει η πλατφόρμα του τον Ιούνιο. Εμείς μπορέσαμε, το ανεβάσαμε νωρίτερα και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάναμε. Ήδη λειτουργεί το σύστημα της άειλης συνταγογράψης μέσα από αυτή την πλατφόρμα εδώ και τρεις μέρες. Οι χρόνια πάσχοντες έχουν τη δυνατότητα πλέον να κάνουν επικοινωνία απλά με τον γιατρό τους, να μην χρειάζεται να πάνε στον γιατρό τους, ο γιατρός τους να συνταγογραφεί σε αυτή την πλατφόρμα και ένα δικό τους πρόσωπο ή οι ίδιοι, ένα συγγενικό τους πρόσωπο ή οι ίδιοι να πηγαίνουν με έναν κωδικό που θα έρχεται στο φαρμακείο και να εκτελείται η συνταγή. Είναι κάτι που διευκολύνει πολλούς ανθρώπους. Ταυτόχρονα ανταπεξήλθαμε γρήγορα και βρήκαμε μια πλατφόρμα, το Digital Solidarity, όπου ουσιαστικά η ψηφιακή αλληλεγγύη δηλαδή, όπου ζητήσαμε από όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων ή όποιον άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών να τις διαθέσει δωρεάν προς τον κόσμο που αυτόν τον καιρό βρίσκεται στο σπίτι του και πρέπει να χρησιμοποιήσει το χρόνο του όσο πιο έτσι, θετικά γίνεται. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, τουλάχιστον 50 εταιρείες έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν κάνει προσφορές είτε δωρεάν προγραμμάτων είτε με μεγάλη μείωση της τιμής στον πληθυσμό που χρησιμοποιεί αυτόν τον καιρό το διαδίκτυο. Φροντίζουμε βεβαίως να κινείται με τις ταχύτητες που πρέπει το δίκτυο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με μεγάλο φόρτο ο οποίος υπάρχει. Και γενικότερα όλοι μας, όλα τα υπουργεία, ο καθένας μέσα από το δικό του ρόλο, το δικό του χαρτοφυλάκιο, προσπαθεί αυτόν τον καιρό είτε να βελτιώσει τις συνθήκες των Ελλήνων, είτε να διευκολύνει τη ζωή τους μέσα από τα περιοριστικά αυτά μέτρα τα οποία υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσει και την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι μια μέρα που θα έχουμε τη μάχη της οικονομίας πια. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας λίγο, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα τα οποία στέλνει ο κόσμος, ο όγκος των μηνυμάτων παραμένει τόσο αυξημένος όσο και τις πρώτες ημέρες. Είδαμε την πρώτη μέρα 1 εκατομμύριο μηνύματα, τη δεύτερη μέρα 1,3 εκατομμύρια μηνύματα. Συνεχίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς ο Έλληνας να στέλνει μηνύματα. Συνεχίζουν δυστυχώς σε πολύ μεγάλους ρυθμούς. Αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί με αυτοματοποιημένο τρόπο, απλά στο αίτημα που γίνεται στο μήνυμα, όπως θέλετε, έρχεται η απάντηση, η έγκριση ουσιαστικά, η τυπική έγκριση, την οποία πρέπει να έχει μαζί του ο πολίτης που θα βγει έξω, είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα εξ αυτών τελικά υλοποιούνται. Πόσα δηλαδή, στην αρχή κάποια γίνανε δοκιμαστικά για να δει ο κόσμος τις δυνατότητες που έχει. Στη συνέχεια δεν ξέρω αν όλα αυτά υλοποιούνται, αλλά σίγουρα για μένα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός και δυστυχώς βλέπουμε, δεν έχει γίνει συνείδηση το εξής. Ό,τι είναι άσκοπο πρέπει να το αυτοπεριορίσουμε. Και ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει τι είναι άσκοπο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο έχεις φυσικά το δικαίωμα να μετακινηθείς και να πας, αλλά δεν θα πηγαίνεις κάθε μέρα. Θα πας φαντάζομαι μια φορά την εβδομάδα. Ή την άσκηση που πρέπει να κάνεις, που προβλέπεται ότι πρέπει να την κάνεις περιοριστικά και κοντά στο σπίτι σου. Δεν την κάνεις 5 χιλιόμετρα από αυτό. Είναι πράγματα τα οποία με την κοινή λογική τα καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να υπάρξει αυτός ο αυτοπεριορισμός. Ξέρετε, δεν μιλάμε επί ενός αόριστου πεδίου. Μιλάμε ενώ δίπλα μας στην Ιταλία βλέπετε τι γίνεται. Ναι, δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν. Τα στρατιωτικά οχήματα κουβαλούν νεκρούς στην γειτονική μας Ιταλία. Εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά. Και ξέρετε, σε ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Είπε, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτές τις εικόνες στη χώρα μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αυτόματα.
Πρέπει όλοι μας να είμαστε αυτοσυγκρατημένοι αυτή την περίοδο, αυτοπεριοριζόμενοι, γιατί κοιτάξτε για το καλό το δικό μας, των οικογένειών μας, των δικών μας ανθρώπων, συνολικά έτσι. Αυτό το κράτος με τις οικονομικές παρεμβάσεις που έκανε στην οικονομία έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκρατήσει και απαλύνει μάλλον τις συνέπειες από αυτή τη λέλαπα. Κύριε Γεωργαντά, επειδή είπατε για οικονομία, θα ήθελα λιγάκι να σας ρωτήσω. Για χθες ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές να καταθέσουν προαιρετικά για δύο μήνες το 50% της αποζημίωσης, έναν ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είδαμε λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ λίγη ώρα μετά να λέει ότι η πρότασή του είναι να αφορά σε όλους και να είναι υποχρεωτικό και να έχει διάρκεια τρεις μήνες. Άφησε όμως λίγο παρακάτω εχμές και είπε ότι η συνεισφορά αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες θέσεις, σε νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και να συνοδευτεί από την κατάργηση των κατάπτυστων αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων που διόρισε η Νέα Δημοκρατία στις 10, που εν μέσω πανδημίας αποφάσισαν να διπλασιάσουν τις απολαβές τους. Ακούστε λίγο. Πρώτον, για να πούμε, αυτό το οποίο ήθελε η Νέα Δημοκρατία να καταδείξει ήταν ένα παράδειγμα αλληλεγγύης, η οποία για μένα ήταν μια αυτονόητη πράξη αυτή την περίοδο και βεβαίως ανταποκριθήκαμε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εγώ ίδιος το πρωί σήμερα. Και όχι μόνο, κύριε Γεωργαντά, γιατί θα το αδικήσουμε και από άλλα κόμματα. Ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα του Πρωθυπουργού και πολλοί επιχειρηματίες. Είδαμε για παράδειγμα την οικογένεια Αγγελοπούλου να δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί βιομήχανοι. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, όλες τις προμήθειες που γίνονται, βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Εγώ από το Κικής που είναι η εκλογική μου περιφέρεια, χαίρομαι πάρα πολύ που επιχειρηματίες με ιδιαίτερο βάρος που έχει παρουσία στην κοινωνία του Κικής έχουν συνεισφέρει στα θέματα της υγείας αυτή την περίοδο και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και τον Κουκάκη, τη Φάρμα Κουκάκη και την εταιρεία Κλέμαν και τον Τζίκα της Ελβιάλ, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλες προσφορές σε είδη που να ενισχύσουν το σύστημα υγείας μας. Όμως, δεν πρέπει να γίνεται μια πλειοδοσία σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δύο μήνες, εσύ τρεις μήνες, εγώ έτσι, εγώ αλλιώς. Η πλειοδοσία τελικά ακυρώνει το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε. Ο καθένας με βάση τις δυνατότητές του πρέπει αυτό να το κάνει. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν χρειαστεί μετά από δύο ή τρεις μήνες να έχουμε αξιολόγηση άλλων δεδομένων. Ελπίζω να μην χρειαστεί, θα αξιολογηθούν τότε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία θα περάσει αυτό το μήνυμα. Σε σχέση όμως. Έχω μια οφειλόμενη απάντηση με αυτό που αναφέρθηκε περί των διοικητικών συμβουλίων. Να ξέρετε ότι τα διοικητικά συμβούλια στα οποία αναφέρετε είναι διοικητικά συμβούλια τα οποία κατά βάση ανήκουν στο υπερταμείο. Το υπερταμείο, το δημιούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο υπερταμείο, να ξέρετε, οι διοικήσεις, μέρος των διοικήσεων ορίζεται την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά τα οικονομικά, οι οικονομικές απολαβές των συγκεκριμένων αυτών διοικητικών συμβουλίων που υπάγονται στο υπερταμείο έχουν ένα δικό τους καθεστώς με το οποίο δυστυχώς λειτουργούν, το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί πάντα από την κυβέρνηση και το οποίο είναι το αποτέλεσμα των πολύ φοβερών συμφωνιών, των φοβερών μέσα σε αυτά. Τι εννοείται δηλαδή, ποιος τα ελέγχει αυτά, κύριε Γεωργαντά, ποιος τα ελέγχει άμα δεν μπορεί να τα ελέγξει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε λίγο, το υπερταμείο δεν το ελέγχει η κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω είναι κατανοητό. Το υπερταμείο λοιπόν, υπό το οποίο υπάρχουν νομικά πρόσωπα και διοικητικά συμβούλια, είναι δημιούργημα της προηγούμενης καταστροφικής κυβερνητικής περίοδου. Τελεία και πάλα. Άρα και η πολιτική που ακολουθεί το υπερταμείο όσον αφορά στις μισθοδοσίες. Βεβαίως. Αυτό είναι γνωστό. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών ή του Άστραγμου Υπουργείου. Το υπερταμείο είναι ένα δημιούργημα. Όταν εμείς λέμε ότι το υπερταμείο είναι ένα πολύ άσχημο δημιούργημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό. Κύριε Γεωργαντά. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις ακροατών. Θα ήθελα σύντομα, αν μπορούμε, να τις απαντήσουμε, γιατί ο κόσμος μας ακούει και θέλει να έχει απαντήσεις. Αν γνωρίζετε, λέει ένας ακροατής, αν η άλλη συνταγογράφηση καλύπτει και τα φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα εγώ είδα σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ εδώ στην Τούμπα ουρές στο κρύο να περιμένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Πολύ σωστή ερώτηση, τις είδα και εγώ από τις εικόνες, πραγματικά έτσι δεν μας προσβάλλουν όλους. Στην άλλη σταγοράφηση, η οποία ξεκίνησε δοκιματικά, θα εντάσσονται συνέχεια, και αυτό θα γίνει τις λίγες επόμενες μέρες, καινούργιες λειτουργίες και καινούργιες δυνατότητες. Να ξέρετε, θα γίνει και αυτό, απλά θέλει λίγο το χρόνο του. Γιατί για να ξέρετε ότι από αυτά τα φαρμακεία παίρνουν άνθρωποι τα φάρμακά τους, οι οποίοι έχουν βαριές ασθένειες. Έτσι.
Όχι, θα το κάνουμε. Είναι στις προτεραιότητες μας. Είναι ένα θέμα λίγων ημερών. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι, αν υπάρχουν προβλέψεις και σχετικά μέτρα και για τους μακροχρόνιους ανέργους. Αυτό που προβλέφθηκε χθες, που ανακοινώθηκε για τους μακροχρόνια άνεργους, είναι ότι εντός του Απριλίου θα ανακοινωθούν δύο προγράμματα για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, για να μπορέσουν να εργαστούν και να έχουν απολαβές. Θα αφορά 136.000 συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι κατά βάση θα αφορά αυτούς, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, και με τα προγράμματα αυτά θα μπορέσουν να εργαστούν για αρκετούς μήνες και θα είναι ένα πρόγραμμα κοινοφρούς εργασίας ουσιαστικά που θα γίνει. Η ηλικία σου θα είναι μέχρι 67 ετών, καταλαβαίνετε. Είναι 136.500 πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί μέσα τον Απρίλιο και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα από το Μάιο. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από έναν ακροατή πάλι. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να βγουν στη σύνταξη και περιμένουν να πάρουν την σύνταξη τους ολόκληρη, αλλά ο κορονοϊός έχει παγώσει τα πάντα. Αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και για αυτούς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας έτρεξε σε ικανοποιητικό βαθμό τις αναγκαίες πλατφόρμες έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν οι συντάξεις τους. Καταλαβαίνετε ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού αυτή τη στιγμή με τις άδειες ειδικού σκοπού ή με την εκπεριτροπή σε εργασία ίσως δεν μπορεί να παρακολουθεί πλήρως τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει ιδιαίτερα. Θα μπορούσα να έχω και ενημέρωση επί αυτού, νομίζω θα γίνουν και ανακοινώσεις, αλλά οι πλατφόρμες πρέπει να ετοιμαστούν για να τρέξουν όλα αυτά. Τα προγράμματα με τις συντάξεις ήταν έτοιμες. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς επί λόγω των ειδικών συνθηκών πρέπει όποιοι άνθρωποι, σε όποιους ανθρώπους οφείλονται χρήματα από συντάξεις πρέπει να τα πάρουν. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας θα έχει και συγκεκριμένες ανακοινώσεις να κάνει επί αυτού. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και αυτοπεριορισμός σε όλους μας. Έτσι. Να μην η εικόνα του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης και του Περιφερειάρχη, οι οποίοι παρενέβησαν ως προς την παραλιακή, που ήταν αναγκαία πράξη και την επικροτώ, νομίζω ότι πρέπει να δώσει σε όλους μας έτσι ένα επιπλέον σήμα ότι πρέπει να αυτοπεριοριστούμε.